Από το 2016, κάθε χρόνο, περίπου τέτοια εποχή, συνήθως Αύγουστο-Σεπτέμβριο, διοργανώνουμε αυτόν τον αγώνα υπεραπόστασης 200 χιλιόμετρων στο νησί της Κο. Μάλιστα, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνδυάσει και Κο και Κάλυμνο για να μας βγάλουμε τα χιλιόμετρα. Άρα τώρα τα τελευταία χρόνια μαζευτήκαμε λίγο στην Κο, γιατί δεν μας βγαίνανε και τα δρομολόγια λίγο με τα πλοιαράκια και με αυτά, ήταν λίγο ταλαιπωρία. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο αγώνας είναι ένας αγώνας στον οποίο αρκετοί χομπίστες ποδηλάτες, αλλά και ποδηλάτες αθλητές, έρχονται και το κάνουν να δοκιμάσουν τα όρια τους, να τα ξεπεράσουν, γιατί να κάνεις 200 χιλιόμετρα στην Κο πρέπει να ξεπεράσεις. Είναι εύκολο, ναι. Πρέπει να ξεπεράσεις τα όρια σου. Είναι πέρα από κάθε προπόνηση, ας πούμε. Οπότε είναι και ένας αγώνας σημαντικός, ο οποίος είναι μια καλή εμπειρία για κάποιον που θέλει να το τολμήσει. Φέτος έχουμε βάλει μαζί με τον αγώνα αυτόν, μαζί με τους εγγεγραμμένους αθλητές, γιατί πρέπει να γραφτείς στη λέσχη υπεραποστάσεων Ελλάδας, να πάρεις έναν αριθμό Μητρώου για να μπορέσεις να γραφτείς, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Αλλά φέτος βάλαμε και προπονητικά και από τις ακαδημίες τα μικρά τα παιδιά να κάνουν βέβαια τις αποστάσεις που αναλογούν στην ηλικία τους. Ηλικιακά. Να, επειδή θα έχουμε μια υποστήριξη, να ευχαριστηθούν και αυτά, να έρθουν και να έρθουν μικροί μεγάλοι να πάνε μαζί. Τα προηγούμενα χρόνια, όπως και φέτος, είχαμε και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Φέτος είναι λίγο λιγότερα τα πράγματα. Ίσως είναι η εποχή η οποία είναι καταρχάς επανάκριβα τα εισιτήρια, δεν βολεύει. Και δεύτερον, έχουμε και λίγο θέμα με τις διαμονές. Οπότε δεν έχουμε πολλά άτομα από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως τις υπόλοιπες τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε καλή συμμετοχή από εδώ, από την Go. Είναι ένας αγώνας στον οποίο προετοιμάζονται και τον περιμένουν οι αθλητές εδώ του νησιού μας και τον θέλουν. Και γενικά είναι ένας αγώνας ο οποίος αφήνει καλές εμπειρίες και καλές αναμνήσεις. Φαντάζομαι θα υπάρχουν σταθμοί με κάτι δροσιστικό έτσι, για την ενυδάτωση των αθλητών. Βεβαίως, υπάρχουν σταθμοί. Mm-hmm. Αν και αυτός ο αγώνας θεωρείται ότι πρέπει ο κάθε αθλητής να έχει τα δικά του πράγματα, εμείς πάντα σε κάθε σταθμό ελέγχου, που ελέγχουμε τη διαδρομή αν βγαίνει σωστά, πάντα έχουμε πλούσια τροφοδοσία, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Και από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, ότι χρειάζεται και το φαγητό και το νερό ή τέλος πάντων η χυμή, mm-hmm. για να μπορέσει να βγει καλά η διαδρομή. Οπότε έχουμε αρκετά κεράσματα. Ξεκινάμε από το Γιαννιώτικο, που και το Γιαννιώτικο και φέτος μας φιλοξενεί και έχει βάλει και τα καλούδια του και αυτές στον αγώνα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε και τα νεράκια μας, γενικά είμαστε προετοιμασμένοι τώρα. Και αυτό θα γίνει, είπες, πρωί, έτσι. Αυτό θα ξεκινήσει από την Ιπποκράτους, από mm-hmm. το Γιαννιώτικο. Θα ξεκινήσει 7.30 ώρα θα ξεκινήσουμε ακριβώς. Πιο πριν θα κάνουμε τις εγγραφές, τα απαραίτητα. Θα ελέγξουμε λίγο τον εξοπλισμό. Πρέπει να έχουν εξοπλισμό όλοι οι αθλητές εκτός από το κράνος και το ποδήλατο να είναι σε καλή κατάσταση. Πρέπει να έχουν μαζί τους αμπρέλες, τρόμπες. Πρέπει να έχουν την τροφοδοσία μαζί τους αυτά που θα τρώνε στον δρόμο. Όλα αυτά πάνω στο ποδήλατο, έτσι. Και ναι. Πρέπει ο ίδιος να αυτοεξυπηρετηθεί. Αν τους χάσει, ας πούμε, το λάστιχο, πρέπει ο ίδιος να έχει γνώσεις. Ναι. Ναι. Ναι, γιατί υποτίθεται πως είναι ένας αγώνας στον οποίο ο ποδηλάτης κάνει μια μεγάλη απόσταση, mm-hmm. στην οποία ο ίδιος πρέπει να φτιάξει τυχόν πράγματα που θα του τύχουν. Δεν είναι σαν τους κλασικούς αγώνες τερματισμού. Είναι αγώνας αντοχής στον οποίο εφόσον μπορέσεις και τον τερματίσεις, δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, έχεις πάρει το μετάλλιο. Σκοπός είναι απλά να τερματίσεις, ναι. Να ολοκληρώσεις τον αγώνα. Αυτό ακριβώς.